Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μαθητάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση και τι αναμέτρηση απόψε στη Sonic Arena. Θα παρακολουθήσουμε, μάλλον για να είμαστε πιο σαφείς, πιο ακριβείς, παρακολουθούμε ήδη την αναμέτρηση μεταξύ Ερντόμενς και Στεφανινά Timberwolves. Δύο ομάδες ήδη αντιμέτωπες για την φάση των 16 στο κύπελο του μπασκετάκι Σαλονίκα Λίγκ, ενώ υπάρχουν οι πρώτοι πόντοι στο παιχνίδι, ένα jump shoot του Παλαδήμου. 2-0. Σε πιο προσωπικό επίπεδο, όταν πληροφορήθηκα για το συγκεκριμένο match-up, το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό μου ήταν το επιφώνημα αυτό. Δηλαδή μέχρι μέσα ο Κουρδάκης ανάμεσα από δύο δεν κατάφερε να αφήσει επιτυχώς την μπάλα στο καλάθι. Σκάσε την πάσα, Μαυρίτης πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί εντυπωσιακά από τον Βασιλβάνο, καταχειροκροτούμενος από τον πάγκο, από τον πληρέστερο πάγκο των Timberwolves ενάντια στον πάγκο των Ερντόμερς. Νταχμίας. Λάξη. Τηλενίτσα σου για 3. Είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound παραλίγο από τον Νταχμία. Καλιάρας. Πρωταγωνιστικό ρόλο και στην ομάδα του Μαστερίνη για να τζάμψει. Είναι άστοχος. Μαρτσεβάνος. Αλλά και στην πολύχνη 5-gold. Στην development σου για 3 έχει βρεθεί ελεύθερος. Άστοχος. Παροδήμος θα χαθεί μπάλα. Τρενίτσας έγινε ελεύθερος. Δεν πήρε το τρίποντο Παροδήμος. Ωραία πάσα στον Τρακοσάρη, υπάρχει φάουλ. Μάκος ανοίξει την τέτοιξος. Είναι δύσκολο να βάλεις το κινητό στο αθόρυβο, ζητώ την κατανόησή σας. Πρώτες βολές λοιπόν στο παιχνίδι για τον Παροδήμο. Εύστοχος στην πρώτη. Άλεξ. Άλεξ, το 30 ποιος είναι? Ο Άλεξ. Σίγουρα, έτσι. Έξω, έξω. Βάλα, θα μπει, θα βγει και θα ξαναμπεί. 4-0. Οι δυο βγαίνουμε, φωνάζει ο Λεφανάς από τον πάγκο. Coach, σωμάτες στον Timberwolves. Μουράκης. Πάρει το σημείο στον Μουσεβάνο. Ένα jump shoot μετά από σκάστη πάσα. Δεν θα δικαιώσει τον... Ωραία πάσα στον Παλαιτήμο, ο οποίος θα... δεν θα καταφέρει να τα αφήσει στο καλάθι. Υπάρχουν βήματα. Καλιάρας. Αναμένεται να πάρει πολλές προσπάθειες. Παίρνει την πρώτη σου για 3 με το καλημέρα. Είναι άστοχος. Θετικό rebound. Στον πάση. Μπουρδάκης. Θα πάει μέχρι μέσα παραλίγο να χάσει την μπάλα με τον Ρεκοσάρι. Άλλο θα χαθεί. Μαδίτσας, Μαυρίδης και Νακμίας τα λένε μεταξύ τους. 4-0 λοιπόν, 2 φάουλ για τους Timberwolves. Μαυρίδης, Ζελενίτσας. Ωραία πάσα στον Παλαδήμο, είναι άστοχος ο Παλαδήμος. Ταμπλό, Μπουρδάκης. Κούσιος, στην πάσα. Τζάμπες η μπάλα, θα πάει στο Σιβάνο. Μέσα, καλό πάση game από τους Timberwolves. Θα δώσει και ένα screen στο Κούσιο. 9 δευτερόλεπτα σου για 3 με μεγάλη καμπύλη και βρεθεί ελεύθερος και άστοχος ο Βασίλης. Το ρηκτό γράφει εδώ πέρα στο σχετικό χαρτάκι. Βολοδήμος. Θα γυρίσει ένα jump shoot, είναι εύστοχος αυτή τη φορά. 6-0. Ξεκινήσει ιδανικά οι Ερντόμερς. Υπάρχει η πρώτη αλλαγή, διπλή αλλαγή μάλιστα για τους Timberwolves. Σμυρνός περάσει στη θέση του Γκούσιου. Το Χορδάκης θα περάσει στον πάγκο. Κάγκας περάσει εντός. Ψηλώνει το σήμα τους Timberwolves. Καλιάρος την επαναφορά. Αυτός ξεκατεβάσει. Roll point guard αυτή τη φορά. Δηλώσει ο Σιβάνος. Ένα Καλιόρας. Βάζει σκρίνο τον Κάγκα. Σουτ για 3. Διπλό σκρίνο για τον Καλιόρα. Είναι άστοχος. Σε πολύ ψηλά. Αλλά δεν κατάφερε να πάρει το τέρμα να περάσει. Μαυρίδης. Στέκει θα πάρει την μπάλα χαμηλά. Θα γυρίσει. Τραγωσάρι σουτ για 3. Έχει βρεθεί ακροβολισμένος. Αυτά ελεύθερος για να μην το
μακρινή πάσα θα βρει τελικά τον τελικό της αποδείκτη! Ο Δαμάσης κάτα χειροκροτούμενος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 6-2 με πολύ εντυπωσιακό τρόπο η πρώτη πόντη για τους Timberwolves. Μπούλης, σε διατρήση έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι μέσα από τον Παλοδήμο. 9-2. Το μπάσκετ πάει μέχρι μέσα, του δώσε την μπάλα. Μιλτός βρέθηκε, κρύψε το καλάθι. Στην πια τρεις κάγκες θα πάρει το τρίποντο, με ταμπλό είναι άστοχος. Βάλει το ριμπάνι της Ερμίτσας και θέλει να τρέξει. Ερμίτσας πάει μόνος, τελικά θα χάσει προς την μπάλα, θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα, αλλά όχι την κατοχή. Ο Καγιάρος θα κλέψει, υπάρχει φάλο από τον Μαυρίδη, πίσω από το κέντρο. Κατά χειροκροτούμενη προηγούμενη φάση από τον πάγκο του Timberwolves. Αντιαθλητικό έχει δοθεί και από 5-6 χρόνια όταν άλλαξε ο σχετικός κανονισμός αυτό το φάουλ δεν θα δίνει αντιαθλητικό. Μιλώντας πάντα για ευρωπαϊκά γήπεδα, για ευρωπαϊκά στάνταρ. Έφτιαξε στον πρώτο βολεϊ Γαλλιώρας. Άστοχο στη δεύτερη. 9-3 triple score στη Sonic Arena. 5-53 για το τέλος. Πολύ ησυχία ξαφνικά. Δεν νομίζω να κρατήσει για πολύ καθώς το παιχνίδι συνεχίζει. Σουτ για 3. Καλλιώρης με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχος. Θα προσπαθήσει να πάρει το rebound και θα καταφέρει να συγκρατήσει την κατοχή. Παλοδήμος. Θα κατεβάσει. Ιδιαίτερα εύκολο αυτό το σχήμα. Σουτιά 3, τραγωσάρις, είναι εύστοχος από παρόμοιο σημείο στο οποίο, από το οποίο μάλλον προηγουμένως αστόχησε. 12-3, παντρούπου σκορ στις 9 πόντους η διαφορά για τους ερντόμενες και σπεσμένα time out από τον coach του Timberwolf. 5-33 το τέλος της πρώτης περίοδου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena μετά το time out που κάλεσαν σπεσμένα οι Timberwolf. Για αυτούς είναι η πρώτη κατοχή μετά από αυτό. Καλλιώρας. Θα ξαναδώσει την μπάλα στα 11 δευτερόλεπτα. Αυτό θα γυρίσει, είναι άστοχος. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει το αμυντικό rebound μέσα στη ρακέτα. Ψηλό στον Ερντόμερς. Επιθετικό rebound και καλά από τον Κάγκα. 12-5. Μέσα ο Μαυρίδης. Προσωπική ενέργεια είναι άστοχος. Θα ξεβάλλει το rebound. Καλλιώρας θέλει να βγάλει τη μακρινή πάση. Θα τη βρει μέχρι μέσα. Κάτα χειροκροτούμενος για μια ακόμα φορά που θα βάσεις. 12-7. Τρακοσάρης. Άλλαξε με τη Ζωνίτσα. Μαυρίδης. Θα γυρίσει, θα... Δεν θα γυρίσει ακόμα, τώρα θα γυρίσει, θα πάρει την μέρα, είναι άστοχος. Ο Αλοδήμος. 12-7. Καλλιώρας. Μέσα ένα running floater, θα το δικαιώσει. 12-9. Μα τι coach είμαι, λέει ο coach τον Timberwolves. Αυτή είναι η αυτοπεποίθηση που έχουμε. Είναι η αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχουμε όλη στη ζωή. Όχι μόνο στο μπάσκετ, δεν είναι μίτσα. Ο Μίτσας πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Όπως προανήκηκε κάποιος από τον πάγκο. Το έχασε, είπε κάποιος από τον πάγκο τον Timberwolves. Αλλά υπάρχει βιβλικό rebound μετά από συγκυρία. Και ο Παλοδήμος θα στείλει την διαφορά εκμένου στους 5 με ένα jump shoot 14-9. Τώρα, πάρει το screen. Πάρει ένα ακόμα κάτσο screen στον Πετσοβάνο. Θα πάει να δώσει την μπάλα μέσα στην Αγιώνα. Θα πάσει πολύ δυνατή η πάσα και να την πιάσει ο δεύτερος. Και οποιοσδήποτε παίκτης for that matter. Μαυρίδης. Τελανίτσας. Στην πιατρίστα 20 δευτερόλεπτα. Είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη το επιθετικό rebound από την Μακνία. Δεν τα κατάφερε. Σε πάνω στο rebound. Τελώνας. Σε απτέρυγα. Πάει μόνο στην μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ, 14-11. Είχε σηκωθεί πάνω, Στέφος. Σελέπιζε δηλαδή. Στην κάμερα, πώς τη λένε την ομάδα. Α, Στεφανίνο Καλλιώρας Cup Team. Ακούγεται. Ποιο σουτάρι. Υπάρχει σχετική ενημέρωση, έχει μετανομαστεί η ομάδα των Timberwolves.
Στεφανίνα Καλλιόρας Κάπτη. Ιδιαίτερα τιμητικό για κάποιον παίκτη, για οποιονδήποτε παίκτη. Καλλιόρας είναι άστοχος στην πρώτη φορή, τον ματιάζουμε ενδεχομένως. 3-27 για το τέλος. Μαλοδήμος. Βίδης. Μαλοδήμος θα... Δίνει οδηγίες έντονα ύφος του Πούλτς στον τίμα του στον Κάγκα για ζώνη, φωνάζει. Υπάρχει τηλεφωνία για το αν παίζει με Μάντου Μάνι ζώνη με τον Σμιρνό. Έσοχος στην πρώτη φορά ο Παλαδήμος. 15-11, τι μάτς βλέπουμε. Πρέπει να φέρουμε καρδιολόγους σε παιδιά για τέτοια παιχνίδια. Τόσο μεγάλη βαθμολογική σημασία, τόσο πλούσιο θέαμα μέχρι στιγμής, τόση ένταση 16-11. Καλλιόρας. Καλλιόρας θα τροποδίσει τον Κάγκα, καλό passing για να πάρει ο Καλλιόρας μετά από τριγωνάκι που έχει σαν Κάγκας. Καλλιόρας και κοντεμπάς θα γυρίσει ο Κάγκας χρησιμοποιώντας τη δύναμη την άστοχος. Θα τρέξουν οι Ντόμερς. Τρακοσάρης έχει βρει το σημείο του, σούτ για 3. Είναι άστοχος αυτή τη φορά. Καλλιόρας από τη δεξιά, πτέρυγα. Δεν ξέρω στον ποιητή ιδιαίτερα από εκεί πέρα. Μέχρι στιγμής. Καλλιόρας. Θα ζητήσει να πάρει το σκρίνο από το πάνω. Στα 9 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν βήματα στην προσπάθεια των εαυτών των κοντεβάσεις. Πολύ συχνό λάθος για οποιονδήποτε παίκτη, ειδικά όταν ξεκινάει μετά από προσποίηση για λάθος πόδι. Υπάρχει τώρα αλλαγή, η δαχμία θα περάσει τον Πάγκο Πάντας στην θέση του. Πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Εξηγωθεί και ο Χουρδάκης από ο Τίμπερβουλς. Μαλοδήμος, στην διατρίση μακαρισμένος στο ψωμένο χέρι του Τίμπερβουλς. Πάλι ένα άσχος, Καλλιόρας, το rebound. Να τρέξει, πάει μόνος του μέχρι μέσα, δεν θα δικαιωθεί. Επιθετικό rebound από τον Κουζαμπάση. Ξανά Καλλιόρας ανάμεσα σε τρεις παίκτες, αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 16-13, καταπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο για τον Καλλιόρα. Κάποιος έχει αφήσει ανοιχτή την πόρτα του Σόνι Καρίνα. Δεν είναι αρκετό για να ανανεωθεί ο αέρας και να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Αυτή τη στιγμή είναι ηλεκτρισμένος ο αέρας της Σόνι Καρίνα με την καλή έννοια. Ραδιενεργός. Ο Τσεβάνος θα περάσει στον πάγκο. Χρυδάκης θέση του χαμηλών το σήμα του στην Τίμπερλουτς. Στην διαδρύση είναι άστοχος ο Μαδρίδης. Καλλιόρας. Θα κλέψει την μπάλα Ζελενίτσας μέσα από τα χέρια του Καλλιόρα. Παραμόνευε σαν νίντζα πήγε. Τραγωσάρης. Στο σημείο που του αρέσει, Μαλδρίμος ξανά τραγωσάρης, στο 13 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με τα μπλοκ. 18-13. Κουδάκης. Έχει τις συμπεριόδες στις εντολές του coach του για την άμυνα, πάει ανάμεσα σε δύο παίκτες, πήγε να πάρει το φάουλ, δεν κατάφερε. Θα το κερδίσει όμως για δύο βολές ο Κάγκας από τον Ζελενίτσα. Άλεξ, σε ποιο χρειάζεται το φάουλ, 13 ή 7. 13, όχι. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Κάγκας, διορθώνω το φάουλ, έχει χρειαστεί όχι στον Ζελενίτσα, στον Μπάτα, δικό μου λάθος. Είναι και αυτός εκεί πέρα, προφανώς. Τηλεπαθητικά φάουλ, δεν υφίστανται. Άστοχος στην δεύτερη βολή ο Κάγκας. Καλλιόρας, προσεκτικό ριμπάν από το Κουδράκι. Πήρε την μπάλα ο Καλλιόρας. Τον πάσης. Κάγκας έλεξε να αποστάρει. Κουδράκης έγινε ένα jump shoot, είχε βγει ελεύθερο στην άστοχος. Μαυρίδης, θα βάλουμε στο μακρινή πάσα από τον Καλοδήμο. Ζρενίτσας. Στην πάσα σε 16 δευτερόλεπτα θα γυρίσει. Ο Μπάτσας θα σκοράρει. 20-13. Ζουδάκης. Σε ρόλο point guard τώρα. Καλλιόρας σε ρόλο shooting guard όπως φαίνεται. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Σε πια 3. Άστοχος από τον Μπάτσας. Μαυρίδης. Τρακοσάρης θα έχει βρεθεί ελεύθερος. Κοίταξε τον τρίποντο, κοίταξε το καλάθι και ευστόχησε! 23-13 στο συν 10 η Ντόμερς. Κουδάκης. Κουδάκης, πολύ καλή άμυνα από τους παίκτες των
Ντόμετς πήγε να βγάλει μια πολύ ωραία πάσα σκαστή στον Κάγκα. Βάλα βγήκε εκτός. 35 δευτερόλεπτα. Περνίτες έχει βρεθεί ελεύθερος. Το χουρδάκι Περνίτου πάει μέχρι μέσα. Φαντάζει πως θα συγκροτήσει. Προσφάλι ζητάει την μπάλα, έχει βρεθεί ελεύθερος. Δεν την πάρει, δεν θα τσάμψουτ. Είναι άστοχος. Τελενίτσας θα την περάσει εκτός. Σπαταλήσει καθόλου χρόνο, πάει μέχρι τη μέση, προσταθεί στον αέρα, είναι άνθρωπος Κάγκα στο επιθετικό rebound. Και βρίσκει σε πλεονεκτική θέση ένα fade away, δεν θα το δικαιώσει, δεν το πιστεύουν οι παίκτες στον πάγκο. Παλαδίμος και βγείτε, 10 τελευταία δευτερόλεπτα, Μαυρίδης. Παλαδίμος, πάει από την δεξιά, την αριστερή γωνία, baseline, υπάρχει σφύριγμα. Μια προσωπική παράβαση, 3,4 για το τέλος. Δήμος 3,4 και να δούμε. Καλλιόρας θα κερδίσει, δεν θα κερδίσει το φάουλ. Πήγε να του κάνει φάουλ το Βουσάρις. Το έκανα λέει. Και στηρίχθηκε. Άστοχος Καλλιόρας αυτό το σουτ το οποίο πάρθηκε. Απλώς για να πάρθει τελικό σκορ πρώτης περίοδου 23-13. Τρέχουμε σε πολύ λίγο. Εδώ μας έχουμε εγκαθιδρύσει μια διαφορά 10 πόντων βρίσκοντας και τρίποντα μεταξύ άλλων. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Χαρίνα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Πήραμε κάποιες ανάσες οι οποίες πρέπει στις πρώτες φάσεις δεν θα μετρούν πλέον, καθώς το παιχνίδι θα ανακτήσει πάλι τη φωτιά που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο. Ωραία πάσα στη Ζελενίτσα. Με στη ρακέτα, τον πάντα καλό passing game. Για τρεις είναι άστοχος ο Ζελενίτσας. Ωραίο τριγωνάκι μεταξύ αυτού. Πάτα και Ναραμανόλη, ο οποίος έχει πέρασει τον αγωνιστικό χώρο. Ζάκης. Καλλιόρας για τρεις. Είναι εύστοχος! 23-16. Και ιδιαίτερα σε δύο ρυθμούς που μάθηκε και το time out για τους Timberwolves. Στην αρχιδές φορές, Καραμανόλης αποδειχνεί το πάθος των Timberwolves. Δεν θα καταφέρει να συγκροτήσει τον Ζερενίτσα στην μπάλα. 23-16 παραμένει. Μπουδάκης. Στην πάσα το δεξί, Κουκ είναι άστοχος. Ο Κτομπάσης Κλενίτας θα δώσει την μπάλα στον Τρακοσάρη, σου για τρεις αυτός. Είναι άστοχος, ο Μπάτας στο τρίτο rebound. Υπάρχει φάουλ που έχει κλειωθεί στον Κτομπάση. Ξαναπάρει την μπάλα από τον Ραμανόλη. Στα 4 δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα στον Μπάτσα, θα γυρίσει αυτός. Θα πετύχει το καλάθι. Μας βγήκε λίγο η ψυχή, δεν πειράζει. Βγήκε η ψυχή, μπήκε το καλάθι. Κάπως έτσι πάει κάποιες φορές. Τι λέω. Σκουρνάκης. Σκουρνάκης θα γυρίσει να πάρει το screen. Jump shoot είναι εύστοχος. 25-18. Τελενίτσας με τον Πρωτοσάρη σου για τρεις. Τελενίτσας είναι άστοχος, υπάρχει πάρα πολύ ψηλά, δεν κατάφερε να πάρει το επιθετικό rebound ο Καραμανόλης. Καλλιόρας. Καλλιόρας θα πάρει το screen από τον Κάγκα, έχει βρεθεί ελεύθερος. Σου για τρεις είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound που έχει χρειαστεί στο κοντά του. Στον Μπάση πράγματι, την αποώθηση στην παίκτη του. Σου για τρεις είναι άστοχος. Εντάξει, που έχει σηκωθεί ο Αλεβάκης για να χειροκροτήσει. Έχει σηκωθεί. Πήγε να ξανακάτσει και ξανασηκώθηκε. Τι πάθος είναι αυτό το παιχνίδι. Τι πάθος είναι αυτό που δείχνουν και οι δύο ομάδες. Ο Μανώλης για τρεις. Από το στοχουδάκι απέναντί του είναι εύστοχος. 28-21. 27. Θα χάσει την μπάλα ο Χρουδάκης. Στην διπλώση άμυνα πάνω του. Κάποιες
συνομιλίες με τον Μπέφ από το Χουρδάκι. Έτσι εξηγείται ο Μπεφτάκι. Ο Περαίδος που είχε κάνει την επανάστασή του μετά από το σουτ. Ένα jump shoot είναι έστοχο από τον Αρσένη. Θα βγάλει την μπάλα στο Λουθοβάστη. Και ο Χουρδάκης έχει βρεθεί ελεύθερος, θα αστοχίσει όμως. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Κατοσάρη. Ποιος αν δεν κάνω λάθος δεν έχει περάσει το πάγκο μέχρι στιγμής του Κατοσάρης. Μονόλης. Ζελενίτσας. Μπάτας. Κατοσάρης για 3 από την απέναντι γωνία από την οποία δραστηριοποιεί. Και είναι άνθρωπος Μπάτας επιθετικό rebound. Ωραία πάσα στον Τροκοσάρι που είσαι πάει μέχρι μέσα. Θα πέσει κάτω, θα κερδίσει το φάουλ. Το βάξε πάνω. Τροκοσάρις. Το 2 και το 15 έχουν αφορά. Το γήπεδο με έναν κάπως ορθόδοξο τρόπο αλλά αποτελεσματικό. Δεν πείτε δηλαδή. Τροπο. Θα κοστάρει στις βολές λοιπόν. 30-21. Αν ευχήσεις τις δύο διαφορά θα πάει στις 11. Άστοχος στην πρώτη. Στις 4 μπάλα πήγε και βγήκε. Το ξεβάζω στο rebound. Πάρα πολύ καλή άμυνα ο Καρμανόλης. Reverse του Χουρδάκη στο κέντρο. Μάγκας, The Rock. Μέχρι μέσα ο Βαξιβάνος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 30-23. Χειροκροτήματα από τον πάγκο από... Στην παίκτες του Σουτιατρής είναι εύστοχος και πάλι... Τσακοσάρης. Έχει βάλει πολλά τρίποτα. Και στην πρώτη περίοδο αρκετά. Κουδάκι στην επαναφορά. Τελειώρησε να πάρει την μπάλα. Βάρισε δεύτερο χρόνο. Καλά που είναι χρόνο στο μπάνο. Καλιέρας στα 10 δευτερόλεπτα. Καλιέρας θα πάρει το screen. Σουτ για 3 πίσω από αυτό. Είναι άστοχος. Υπάρχει rebound από τον Ζελενίτσα. Μακρινή πάσα πάρα πολύ ο Κάγκας. Θα τη διώξει εκτός. Ο Μαρσέλης έχει βρεθεί σε πολύ πλεονεκτική θέση. Αν έπαιρνε την μπάλα. Θα επαναφέρει τώρα. Έφυγε μέσα στην ρακέτα, δεν βρήκε ο Ζελενίτσα. Τροσάρις. 16 δευτερόλεπτα. Συνόλου πάσα στη γωνία από τον Κορμανόλη στο 2-3. Με ταμπλό από τη γωνία είναι άσχος ο Ζένης. Αστυμπάνος, το rebound, καλιόρας. Περάσει εκτός. Δεύτερη μια μπάλα στην κάμερα. Και μην τροματιστήκαν τους παίκτες. Αν συμβούν αυτά θα πάνε καλά τα πράγματα. Λιώρας. Λιώρας έχει βγει πάρα πολύ ψηλά ο Τροκοσάρης τα πιέσει. Να μην θα χρειωθεί με ένα φάουλ τώρα. Υπάρχει time-out που έχει αναγγείλει ο Ζελενίτσας για τους Ερντόμερς. Δεύτερο time-out στο παιχνίδι, πρώτο για Ερντόμερς, 33-23 στο συν 10 βρίσκονται. 5-26 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Σόνικα Ρίνα για τα τελευταία 5-26 της δεύτερης περίοδου. Κάγκας πήρε από την επαναφορά του τον Καλιέρα, ένα τζάμπ σουτ είναι άστοχο. Πάσα να ζελενίτσα. Ο Ραγουσάρης έχει βρεθεί στην γωνία, θα βγάλει και στην πάσα στον Καραμανόλη, στο 2-3, αυτό είναι άστοχος, υπάρχει ριμπάνω από τον Κάγκα. Κουδάκης. Στον Άχουρδάκης έχει βρεθεί ελεύθερος στην κορυφή, στο 2-3 είναι άστοχος, υπάρχει ριμπάνω από τον Μπάντα.
Σάρης λαμβάνει ωραία, πάσα πάει με τη μέσα. Μια άστοιχος, πολύ μακρινή πάσα ο Αθένης. Εκμεταλλεύτηκε στην πρώτο χρονόλογο κατά τον Μασκοράρη, καλιάρας. Πάρει το σκρίν, θα πάει αντίθετα από το σκρίν. Και ο Σεβαξιβάνος θα πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Το λιμπάν, το πίσω Λενίτσα. Καραμανόλης. Βγάλει περίτεχνη πάσα στην Αρσένη, έχει βρεθεί ελεύθερος. Ωραία, μέσα στη ρακέτα, είναι άστοχος ο Τρακοσάρης. Λέιζερ πάσα πήρε. Καλιάρας. Καλιάρας. Μέσα ένα jump shoot, είναι άστοχο, πολύ δύσκολο. Λενίτσα. Πάει. Μόνος του μέχρι εμείς πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει τον Καραμανόλη. Στη γωνία ήταν ο Τρακοσάρης, αν δεν έπιανε την μπάλα θα σούταρε. Αλλά λάθος στο λάθος, αλληλεξιδερός κατά λάθη, Μπάτας πάρει την μπάλα. Τρακοσάρης, έξτρα πάσα στη γωνία, Λενίτσα στο διατρίς, είναι άστοχος. Θα σπρώξει την μπάλα ο Σέντσης, θα συγκρατήσει ο ίδιος τελικά. Δεν ήθελε να βγει από το τρίποντο, δεν το έκανε. Τρακοσάρης στη γωνία, από τον Καραμανόλη στο διατρίς, είναι μέσα! Πολύ μεγάλο παιχνίδι του Τρακοσάρη από την γραμμή των 6.75. 36-23 αποτελεί παράγοντα χ για την διαφορά που έχουν χτίσει οι Ντόμενς που αγγίζει τώρα τους 13 πόντους. 36-23. Βουδάκια σου. Πάρει το σκρίν, θα δώσει τελικά τον Βιζομπάσιο σου. Για τρεις είναι άστοχος, υπάρχει παραλίγο επιθετικό rebound. Από τον Παξεβάνο. Του Λενίτσα. Καυτή πάσα δεν θα φτάσει ποτέ στον Καραμανόλη. Υπάρχει ένα ακόμα time out. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Και τα τελευταία 3 και 16 τι μάτς βλέπουμε στη Sonic Arena. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena στο παιχνίδι. Μετά το time out που είχαν καλέσει οι Timberwolves. Σε πιο ήπιο tempo από το προηγούμενο. Στην πρώτη περίοδο Αρσένης είναι παραπαρά. Και δεν είδασε ξαναπάρει ο Αρσένης. Θα χάσει πάρα λίγο την μπάλα. Κουρδάκης θα κλέψει και έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Γυρίσει, έχει ψέψει το φυσικό στον τύπο, αλλά στο Ζελίνιτσα παραλίγο να κλέψει την μπάλα, θα συγκρατήσει ο Κουρδάκης. Ανάμεσα από δύο παίκτες πήγε και τρίτος μπάρα του. Ο Βρίτης θα κλέψει τελικά. Ζελίνιτσας. Έχει τη φλέξη με τον Κάγκα, ο Παξεβάνος θα συγκρατήσει. Υπάρχει στο ανοιχτό γήπεδο ο Καλιάρος, ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα την αφήσει στο καλάθι. 36-25, αμέσως αλλαγή. Όταν γέλεται από τον πάγκο των Ερντομένων συμπαλωτών μας, ετοιμάζει να περάσει χθες στον αγωνιστικό χώρο μετά από αρκετή ώρα. Ξένης, στη γωνία σου πια, τρεις είναι μέσα! 39-25. Μια καλή άμυνα θα ράζει ο Παναδήμος πριν μπει στο παρκέ. Κουρδάκης. Μιλός παραλίγο να χαθεί μπάλα. Υπάρχει μπρος πίσω. Παύλο Παξεμπάνο. Φωνάζει ο Τρακοσάρης που έχει καθίσει μετά από πολύ ώρα στον πάγκο, επιτελώντας πολύ πολύτιμο έργο για τους Ντόμπερς. Ο Ζελενίτσας στο πάγκο. Ξένης. Τι πάσα στον Παλαδήμο. Στη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος για τρεις. Είναι άστοχος ο Μαδρίτης. Από εκεί που έχει δραστηριοποιηθεί πολύ όσον αφορά το shooting που παιχνίδι του Τρακοσάρης. Κουρδάκης. Ετοιμάζεται μια ακόμα αλλαγή. Βούσιος για τους Τιμπεργούλους. Καλιόρας. Πάρει το screen. Βλέπω στο πάνω. Καλιόρας πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει τον Καράθι, όχι. Ψυχική ενέργεια δεν θα δικαιώσει. Το Καλιόρα υπάρχει, μακρινή πάση δεν κατάφερε να σκεφτεί ο Μαντήλης. Κουδάκης. Κουδάκης πάει, έχει ανάμεσα σε τρεις παίκτες, το αριστερό τι πήγε να κάνει ο Κουδάκης στην άστοπο. Ξένης, ξανά Βαλουδήμος, ωραία πάσα, μία ακόμα στο Μαυρίδι, εξαιρετικό passing game από τους Ντόμπερς. Καλιόρας. Σε του Χουδάκης Κάγκας. Τζάμψη του Παξεβάνος έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερο για να μην το πάρει. Είναι άστοχος. 41-25 στους 16 εντόμες. Ασένης. Ασένης πάει μέχρι μέσα. Ωραία πάσα. Σκαστή με δεύτερη προσπάθεια. Είναι εύστοχος ο Αλουδήμος. Στους 18. Οι εντόμες. Ένα λεπτό πριν τη λήξη του πρώτου μισού σου για τρεις Καλιόρας. Είναι άστοχος ο Παξεβάνος, δεν καταφέρει να φέρει το rebound. Θα συγκρατήσει και θα δώσει την μπάλα ο Καναλής. Στη Μαυρίδη έχει βρεθεί ελεύθερος ο Αρσένης, αφήσει την μπάλα στο καλάθι, ξεχασμένος offside για να δω αν
ευχαριστούμε τον ποδοσφαιρικό όρο. 45-25. Κουρδάκης. Πάρε το σκρίνο από τον Κάγκα. Πάντα ο Μαδρίτης πάνω του. Κουρδάκης θα βγάλει στον Κάγκα και θα παίξει δύο παίκτες πάνω του. Ζωτια 3. Ναι, εύστοχος! Δεύτερο δικό του. 45-28. Ο λέει στον Πάτα να μην βοηθάει στις άμυνες προφανώς με την παγίδα που προμηθοποιήθηκε προηγουμένως και ενδεχομένως για επόμενες. 23,2 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, σκορείται στο 45-28, η πρώτη κατοχή είναι για τους Air Domers μετά το timeout. Τελευταία επίθεση, όλοι για τους Air Domers. Πριν τη λήξη του πρώτου μισού, ο Ρίδης. Συγκριωτήσει ο Σένης, ο Ρίδης στην weak side, τρακοσάρις. 9 δευτερόλεπτα, τρακοσάρις και σταματήσει δίπλα. Ο Ρίδης, μέσα στη ραγιέδα, δεν θα καταφέρει να συγκριωτήσει πρώτο χρόνο, στο δεύτερο. Ο Μπάντας ένα jump shoot, παλωδίμος είναι εύστοχος. Buzzer beater στο δεύτερο. Δεκάλεπτο δεν υπάρχει διαθέσιμη κόρνα, αλλά έχει σηματοδοτηθεί η λήξη του πρώτου μισού. 47-28, στο συν 19 οι Air Domers παίζοντας πολύ καλό παιχνίδι. Ο Τραγωσάρης μάλιστα είχε στην προηγούμενη συνέντευξη ότι οι Air Domers έχουν δώσει έμφαση περισσότερο στο κύπελο. Πράγματι αυτό κάνουν στην φάση των 16. Το θυμίζουμε ότι το παιχνίδι είναι knockout. Στα επόμενα 20 αγωνιστικά λεπτά θα μάθουμε ποια ομάδα θα συνεχίσει στη λήξη. Διοργάνωση του κυπέλου του Μπασκετ Θεσσαλονίκη Λίγκ και για ποια ομάδα η σχετική πορεία θα τελειώσει απόψε στη Sonic Arena. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχεια ενός πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού. Οι Timberwolves αναμένονται να βγάλουν αντίδραση. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για την έναρξη της τρίτης περίοδου και συνεπώς του δεύτερου μισού. Σκορ είναι στο 47-28 για Air Domers και Στεφανινά Timberwolves. Αντίστοιχα, Στεφανινά Καλλιόρας Captain, το νέο brand name σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Με την κατοχή λοιπόν για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Καλλιόρας, είναι τον Κάγκα σου για τρεις θα το πάρει τελικά, μπερδεύτηκα μέχρι και εγώ. Κάγκας πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Όταν βλέπεις τον Καλλιόρα να κάνει προσποίηση, αμέσως το μυαλό σου πάει για τρίποντο. Pattern recognition λέγεται. Σου για τρεις είναι εύστοχος. Το καλημέρα της πρώτης επίθεσης. Είναι ερντόμενος για το δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπαλοδήμος. Βλάκης. Την πάσα παραλίγο να κλέψει την μπάλα. Ο Ζελενίτσας, τι νίντζα είναι αυτός. Ξένης θα πάρει το rebound. Μπαλοδήμος. Θα πάρει την προσπάθεια. Θα πάρει δεύτερο σε τρίποντο. Ωραία πάσα από τον Μαυρίδη. Θα ξαναδώσει την μπάλα. Πάρει ένα σούπια 2 πίσω από τη σκηνή του μαχρία, είναι άστοχος. Καλλιόρας στο rebound. Για πρώτη φορά στο σύν 22 ερντόμες. Καλλιόρας πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι στην καλή άμυνα που έπρεπε ο Σένης. 50-30. Ο Ρίδης. Πρώτη σκηνή από τη μαχρία. Για 3 το ένιωθε, είναι άστοχος όμως αυτή τη φορά ο Μπαλοδήμος. Μαυρίδης στη γωνία. Μίας, τον βάλει ο Μαυρίδης και με χέρι. Μαυρίδης θα πάει μέχρι μέσα. Φαουλ που έχει χρεωθεί το νούμερο 12 στον μπάσκετ. Μαχμίας, 44 λεπτά. Ελληνίτσας. Ωραία πάσα, τι πήγε να βγάλει, τι έβγαλε βασικά. Καρδίδος ένα καλάθι, δεν θα μπει. Θα αρχιστεί σε δύο βολές. Αυτό είναι ένα πολύ εντυπωσιακό καλάθι αν έμπαινε. Τελείως με την πάσα για να βγάλει ο Ζελενίτσας, που έβγαλε μάλλον. Θα ακούσουν πρώτοι ο Βλοδήμος. Σμυρνιός του παρκέ.
Εστοχωστικές στη δεύτερη, 52-30, διαφορά εκ νέου στους 22. Ουρδάκης. Πάρκ, κουρδάς την μπάλα. Δεν θα πάρει κάποιο screen. Η Λόρας. Λόρας, μαλάζει κατεύθυνση, πάει με τη μέσα. Στέκεται και λίγο στον αέρα, είναι έστοχος. Ευτυχώς θα πανηγυρίζει ο Αλεμάκης από τον πάγκο. Σηκώσει και πάλι. Πάσε στον Αθμία, από τον Μαυρίδη. Καλό πάσε για την Ζελενίτσας. Και τον Ασένη, σε πια τρεις. Αφενή στο συμπέρισμα του προσωπικού του αντιπάλου. Βρέθηκε μόνος με την ενεργή του Κάκη και πήρε το rebound. Θα κραλαπεί η μπάλα τελικά όμως. Μαυρίδης. Και του πάσε στον Ασένη. Καλό δήμος. Το weak side. Ζελενίτσας, σουτ για τρεις. Με άστοχος. Rebound ο Χρουδάκης και θέλει να τρέξει να ανοίξει το γήπεδο. Καλιάρας. Μέσα μόνος του και πάλι είναι άστοχος, δεν πήρε το φάουλ από την Αθμία. Ζένης. Ζελενίτσα πάει μέχρι μέσα, έκανε προσπίσιο ότι θα πασάρει στη γωνία, είναι εύστοχος το λέει up. Καλιάρας. Βάσεις, ένα jump shoot με ταμπλό, σκοτειάς είναι άστοχος. Από μηχανίστεος, ο Χουρδάκης είναι άστοχος. Κι άλλος νίντζα, έχουμε γεμίσει νίντζα στο Ανικαρίνα απόψε. Με τα κλεψίματα σε 3. Ο Βρίζης είναι εύστοχος, 57-32. Συν 25. Ριντόμερς, μπασκετάρα λέει ο Μπαλδήμος. Συμφωνώ, παίζουν πάρα πολύ ωραία οι Ριντόμερς. Δεν είναι μόνο η ευστοχία, για κατέχει απόψε. Τα ομαδικά plays που βγάζουν. Ένα jump shoot, ωραία πάσα με τον Καλιώρα. Θα τζαμπάσεις και θα ευστοχίσεις το jump shoot. Καλιώρα στράβει σε δύο παίκτες πάνω του. Αρκετά συνήθως φαινόμενο, Αρσένης. Βρίδης. Πάρει το screen, φώναξε ο Αναθμιάς. Πάει μέχρι μέσα, κόλλησε η μπάλα και τώρα πάμε για τα σημαντικά. Πάμε για τα σημαντικά, όχι αυτό ήρθα σήμερα. Για να δούμε ποιος θα κατεβάσει την μπάλα. Άστοχος ο Γκρινιός, με μπάλα τελικά. Για να δούμε πόσες προσπάθειες θα χρειαστούν. Το πιο σημαντικό. Με την πρώτη ο Μπαλοδήμος. Οκ. Το μυστήριο λύθηκε λοιπόν. Ωραία, στήχεστε το παιχνίδι. Αυτή είναι ο προφανός. Θα πάει ωραία. Μέσα στη λογική του Αρσένης. Αστόχησε με τα αποκαλία με τον Κουρδάκη που είχε πάρει τα τριμπάλα. Θα χάσει όμως από τον Αρσένη. 2-2 κανενός. Ο Δήμος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πήδηξε πάρα πολύ ψηλά για να κόψει. Ο Σμυρνιός δεν κατάφερε. Κουρδάκης. Για τρεις Σμυρνιός είναι άστοχο με τα μπλο. Σημαντεύει το ταμπλό φαίνεται. Βρίδης. Βρίδης. Δώσει και ένα κάτι στα screen. Το μαζεύουμε ο Τρενίτσας. Φτάξει ωραία την πάσα θα τη βρει μέσα στην κυρία του Σανασένη. 8 δευτερόλεπτα να χνίας. Μίας. Θα έχουν βήματα στην προσπάθεια. Πάλι μετά από προσποίηση και μετά από επίθεση κατά μέτωπο στη ρακέτα. Λιώρας. Λιώρας θα περάσει ένα από δύο, πάει για το coast του. Coast είναι άστοχος. Μία στο rebound. Την πάσα στο Λενίτσα στο Μαυρίδη, ο οποίος είναι ελεύθερος. Ξανά στο Λενίτσα. Στη γωνία ελεύθερος και ο Αρσένης για τρεις είναι άστοχος. Μπάλα μπήκε και βγήκε φυρά στο rebound. Δεν υπήρχε κάποιος παίκτης να διεκδικεί ενεργά και όχι τόσο ενεργητικά το επιθετικό rebound. Θα κλαπεί η μπάλα στο για τρεις Μπαλοδήμος. Έστοχος! 62-34. Και αυτό το παιχνίδι παίζουν οι Ντόμπερς, έχουν καταφέρει μέσα σε περίπου 25 αγωνιστικά λεπτά να πετύχουν 62 πόντους απέναντι στους Timberwolves. Μια πολύ δεμένη ομάδα. Μια ομάδα που έχει πολύ καλή πορεία στην Master League. Στρέφουμε σε πολύ λίγο και τη συνέχεια μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena για τα 5 λεπτά αγωνιστικά στην τρίτη περίοδο. Έχουμε πει τώρα στο δεύτερο μισό αυτής. Ο Βουδάκης στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος. Συμβάνω στο επιθετικό rebound με τα αριστερό που είναι άστοχος. Δεν πιστεύει ο coach των Timberwolves. Στο μάτι ο Τραμουσάρης έχει περάσει χθες τον αγωνιστικό χώρο. Τραμανόλης. Και μου σκέφτει τον Αχμία. Μια
θα πάρει την μπάλα. Η Ζελενίτσα θα γυρίσει. Βήματα από το forward των Ντόμερς. Δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ στην ίδια περίοδο οι Ντόμερς. Βουδάκης. Ωραία, πάσα μέσα στη ρακέτα. Γυρίσει. Υπάρχει φάουλ. Έχει προβάσει από τον Τραγουσάρη. Το πρώτο φάουλ για τους Ντόμερς καταφωνεί. Βουδάκης. Θα κερδίσει το φάουλ και ο Χαλιάρος αυτή τη φορά από τον Καρμανόλη. Βουδάκης την επαναφορά. Δύο back-to-back foul για τους Ντόμερς, Πασιμάνος. Θα γυρίσει, είναι άσχος. Είναι πολύ εκθετικά στη φάση για το επιθετικό rebound. Ο Δημιουργός δεν τα κατάφερε. Βρίδης, σουτζιατρής. Είναι άστοχος, rebound ο Βουδάκης. Παίρνει πολλά εκθετικά. Να μην δικά διορθώνει τον rebound. Ο Βουδάκης παραλίγο να χάσει την μπάλα. Υπάρχει πόδι. Από την Καραμανόλη. Το σφύριγμα η κατοχή είναι για τους Στοφανίνα Καλλιόρας καπτή. Όπως έχουν μετανομαστεί Καλλιόρας Μιμιός Καλλιόρας. Υπάρχει 4 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν τα έχετε λυθεί. Σουτ φωνάζει από τον πάγκο Χολτ. Για τρεις, πάρα πολύ δύσκολο, είναι άστοχος. Μόνο τον μπλό. Τραγουσάρης. Τραγουσάρης. Βρίδης. Θα πάρει αυτόν αφνία. Στην γωνία Τραγουσάρης είναι από το σπίση. Σπίθηκε και ξεβοδόθηκε το προσωπικό τον αντίπαλο. Αλλά η μπάλα δεν θα φτάσει στο Βρίδης ο τελικός αποδέκτη. Τώρα θα πάει μέχρι μέσα, ήθελε να σπιτερίσει το φόρο, δεν κατάφερε. Επιθετικό rebound με τη μία ο Βαξεμπάνος δεν κατάφερε ούτε αυτός. 2-3-4. Τραγουσάρης. Γερνίτσας. Έσχα στην πάσα, δεν θα καταφέρει να πάρει ο Τραγουσάρης. Καλλιόρας. Αφερνή πάσα από την Βρύ, μία προσπίση και καλάθι από την Τραγουσάρη. 62-36. Τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Πολλά τριάρια μαζεύτηκαν, θα γίνουμε real estate στο τέλος. Παραλίγο να χάσει την μπάλα ο Μαυρίδης. Και πολύ ψηλά ο Σμυρνιός για να παίξει άγρια στο παιχνίδι. Τρακοσάρης. Συνδεθεί ελεύθερο στο διατρής και πάλι εύστοχος ο Τρακοσάρης. Πολύ μεγάλη βραδιά για τον Γκάρ των Ντόμερς. 65-36. Βάκης. Σμυρνιός. Καλλιόρας. Από το screen θα δώσει το κουτσοπάση. Στα 9 δευτερόλεπτα θα κλέψει μία ακόμα μπάλα ο Καρμανόλης. Άλλαξε με τον Καλλιόρα, θα βρει την πάσα στον Μαυρίδη. Βουδάκης πάνω του, θα βγάλει την πάσα στον Τραγουσάρη σου για 3. Είναι άστοχος της φορά ο Τραγουσάρης. Μαυρίδης. Μαχμίας. Το δευτερόλεπτο για την νέα επίθεση των Ντόμερς. Καρμανόλης. Καρμανόλης. Μέσα στο Ρενίτσος θα χάσει την μπάλα. 2-2 εντός. Βουδάκης Καλλιόρας, καυστή πάσα που πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί από τον Καραμανόλη χωρίς φάουλ. Ποιος θα πάρει χωρίς την μπάλα. Καραμανόλης. Ξαρίς. Ζητάει ο Τζερενίτσας, δεν θα πάρει τελικά σε δεύτερο χρόνο. Βρίδης, ωραίο τριγωνάκι, είναι άστοχος, αυμία στο rebound, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Κατά τη διεκδίκηση του rebound. Τελευταία 98 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Καλλιόρας. Ρίτσας έχει πάει πολύ ψηλά. Χτυπήσει λίγο. Ήρθε ελεύθερος. Ζαμπάσης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Παραγνώλης. Όλα καλά λοιπόν. Γυρώμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Παντρίδης. Πάστα. Μία ακόμα από τον
Τελμίτσα. Μία τεραντάμψη ότι είναι άλλο το κοσμιδάκι, το rebound. Καλιόρας. Καλιόρας. Ο Μόρος ανάμεσα σε δύο παίκτες. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Περαστάει το rebound. Βιβίς. Τελμίτσας. Για τρεις τραγουστάκες είναι άστοχος. Rebound από το βάσης. Καλιόρας. Μία ακόμα σε σωτική ενέργεια πάει μέχρι μέσα. Αυτή τη φορά θα κερδίσει το φάλο από τον Μαθμία. Για δύο βολές. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Καλιόρας. 49,2 για την τρίτη περίοδο για να μην πω ASMR. Έτσι όπως η δεύτερη ο Γκάρντ. Το Στεφανινά. Υπάρχει πραγματικής αλλαγή από τον coach. Τον Στεφανινά. Του Γκούρτσης το περάσει στη θέση του Χουρδάκια εγώ την εντύπωση της μιας. Γυρίσει. Υπάρχει τζάμπολ μεταξύ αυτού και του Κάγκα. Πράγματι, ακούσε στην περάσπιση του Χουρδάκη. Τελειώρας. Για το δευτερόλεπτο για την λήξη της τρίτης περίοδου. Τελειώρας στη γωνία σου για τρεις. Είναι άστοχος ο Τροβάσης. Μία φωνάζει κάποιος από τον πάγκο για τους Ερντόμερς. Αναφερόμενος στην τελευταία επίθεση. Όλα τα δευτερόλεπτα για αυτούς. 13 από τα. Βρύδης. Στην γωνία Τρακοσάρης. Πάσα, Καραμανόλης, μία ακόμα. Μία είναι άστοχος, ο ίδιος διευθυντικό rebound. Θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Το σφύριγμα ακούστηκε ήταν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Υπήρχε, δηλαδή απλώς δεν ήταν για τη φάση. Για να είστε πιο σαφείς. 65-39 λοιπόν, διαφορά στο συν 26 για τους Ερντόμερς, οι οποίοι έχουν ένα νεκρό σημείο όσον αφορά το επιθετικό του παιχνίδι. Αλλά έχουν πετύχει 65 πόντους σε 30 αγωνιστικά λεπτά. Κόντρα σε μια ομάδα όπως η Στεφανινά. Έχουν πολύ πολύ μεγάλη ευστοχία από την γραμμή των 6.75. Έχουν πολύ δεμένα οι Ερντόμερς. Παρ' όλα αυτά δεν λείπουν και οι προσωπικές ενέργειες παικτών. 12 παιχνίδια, τελευταία φορά που έχουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, σκορπούν στο 65-39. Από τους 65 πόντους που έχουν σκοράρει οι Ερντόμερς έχουν πάρει τους 33 από τρίποντα, έχουν 11 στα 33, ποσοστό 33,3%. Το πονιώθω καλό στα μαθηματικά, μπράβο μου. Αρέσει πάρα πολύ το να κάνω τον έξυπνο σε αναφερόμενο σε στατιστικά που έχουν πρόσβαση όλοι. Το αγαπημένο μου πράγμα είναι. Ασένη. Τελενίτσα. Θα βγει ωραία πάσα backdoor μέσα στη ρακέτα. Μια ωραίο passing game. Από τον Καραμανόλη πήρε, πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. Κάτα γύρω του νούμερο από τον μπάγκο. Κουδάκι. Πέρασε τρει τραγουδιστικό χώρο. Και πέρασε για λίγο γούστο στη θέση του προηγουμένω. Κάγκα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, ωραία συνεργασία μεταξύ αυτού και Ασένη. Κουτζαμπάση διορθώνω, Ασένη τώρα θα πάρει την μπάλα, μακριά. Μιας τραγωσάρης του διατρής από τον Καραμανόλη πήρε την μπάλα, ένας πόδος στην μπάλα στο rebound, θέλει να τρέξει ο Καλιόρας. Πάρει ένας από δύο, θα κοπεί! Από τον Καραμανόλη, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Ωραία πάσα στον Τρακοσάρη και δίποντο τώρα ο Τρακοσάρης. Στην μέσα ο Χουδάκης με το αριστερό είναι άστοχος στον Βαλίου στον Τεχμία, ο οποίος θα πάρει τώρα το... Rebound, δυο τους μας έκανα κάποιες δηλώσεις. Ενιαία δήλωση και από τις δύο ομάδες. Ξέρεις.
Και μέσα ανάποδο λέει απεινάστοχος. Ο Ζελενίτσας τραγουσάρισε για 3. Και πάλι είναι και πάλι εύστοχος στη ζώνη του Λυκόφωτος ο τραγουσάρης απόψε. Από τη γραμμή των 6.75. Μέσα προσωπική ενέργεια από τον Καλλιόρα. Δύο πόντι. Τραγουσάρης. Σένις για 3, είναι άστοχος. Εδώ το Βαξεβάνος. Ένας μακρινή ψηλή πάσα για να την πάρει. Βγάλε με λέω και τον πάση στον coach. Ωραία πάσα στον Τρακοσάρη, θα την μετατρέψει σε assist αυτός. 2 ακόμα πόντι. Πράγματι με τον πάση θα περάσει στον πάγκο, στην Κιλινιός, στη θέση του. Δείτε και τα πράγματα του στους αμπάσεις. Βουδάκης. Βουδάκης για 3. Στην κίνηση είναι άστοχος. Βρήκε το Στεφάνι για λίγο. Τρακουσάρης έβγαλε ωραία πάσα στην πλάτη. Ξεπροτώνοντας έτσι τον προσωπικό του δίπαλο. Ζηλενίζας. Μουσάρης, έξτρα μπάσα στη γωνία, Αρσένης πάει μέχρι μέσα. Ένα jump shoot, είναι άστοχος, η μπάλα πήγε και βγήκε. Σουβάνος. Flexion από τον Καραμανόλη. Αρσένης. Αρσένης, θα συνεργήσει την μπάλα. Ζηλενίζας. Τρακουσάρης σου για 3 μαρκαρισμένο αυτή τη φορά και αυτό εύστοχο. Τι κάνει απόψε ο Τρακουσάρης από την ευρώπη των 6.75. 77-43. Βέτσι, θα χάσει την μπάλα από τον Καραμανόλη, ο οποίος περιμένει τους παίκτες του. Θα δώσει τώρα την μπάλα στον Ασένη. Τρακουσάρης, ωραία πάσα στον Καλλιόρα όμως. Θα ήταν στον Ασένη, θα συγκεκριμένο στους παίκτες του, πάει μέχρι μέσα ο Καλλιόρας, θα κερδίσει το φάουλ. Πολύ physical το παιχνίδι του Καλλιόρα και απόψε θα κερδίσει 2 βολές. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Καλλιόρας. Στην δεύτερη, 77-45. Σέβης. Σάρις, άλεξε έναν τον Ασέλη, τον πάρει. Θα μεχνήσει ωραία πάσα στον Καρμανόλη, ο οποίος είχε βρεθεί ελεύθερος, δεν το αντιλήφθηκε. Μια μικρή βόλτα να αφημία σε έναν τζαμπ σουτ, είναι άστοχος. Μια αυτό rebound, πλάκα. Κάγκα, το έχει πατήσει την πλάγια γραμμή. Την πάσα στον Τροκοσάρι από τον Καρμανόλη στην επαναφορά. Του δέχει παίρνει καλή άμυνα, δεν θα φέρει να παίρνει την μπάλα. Παίζουν και με το χρόνο πλέον οι ενδόμενοι, είναι λογικό. Καρμανόλης. Νίτσα σου για 3, είναι εύστοχος κι αυτός, 80-45. Και μιλάμε πλέον για εξωγήινο στάτους, 14 στα 38 τρίποντα του Σερντόμερς. Λούσιος, στους διατρείς θέλει να απαντήσει, είναι άστοχος. Πάντα από τον Μυρνιό τελικά. Καλλιόρας έχει βρεθεί ελεύθερος, στους διατρείς είναι άστοχος. Ο Ξάρης και το rebound, βλέπει μακρινή πάσα. Και ας επίθεση τελικό που δέχει τον Ασένη, αλλά ο Κάγκας θα πάρει. Λούσιος, ένα ακόμα κλέψιμο από τον Καραμανόλη. Κάνει πολλά απόψε. Κλεψίματα. Στου διατρεί στην κίνηση Τρακοσάρης, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Αλλιώς το rebound. Μέσα φαίνεται σε δύο παίκτες και ανάμεσα σε δύο παίκτες. Δύο ακόμα βολές. Ευθύνης.
έπεσε εγώ στην πρώτη βολή ο Λιώρας. Στο 24, 80, 47. Πάτε παίκτες, παίκτες! Πότε πάει να παίκτες, το 12. Παίκτες φωνάζουν οι... Συνάσου για τρεις είναι άστοχο. Νοήτσας. Ωραία, πάσα θα πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχο. Πάμε να όλες βάζει επιθυντικό rebound. Σέλης. Μέσα θα... Και δεις το φάουλ από το Χρουδάκι, ο οποίος πήγε για overplay άντα, για το κλέψιμο, με την εντύπωση. Σένισε την πρώτη. Σένισε η μπάλα, πήγε και βγήκε. Υπάρχει επιθετικό rebound. Αυτό το Λεμίτσα πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Ζημιουνιού. Για τρεις είναι άστοχος, ο ίδιος επιθετικό rebound με τη μία η μπάλα. Στον Αρσένης θα συγκρατήσει αυτός. Ο Γοσάρης και πάλι με τη μία η πάσα σου για τρεις. Από τη γωνία είναι έτσι το χώρο του Ελληνίτσας. 84-47. Είναι ένα κουδάκι από τον Τρενίτσα, θα χάσει από τον Καραμανόλη. Τον μέτρη του είδους απόψε στα κλεψίματα. Χάσε τον την μπάλα. Τον Ασένη. Τον Τρενίτσα θα έχει βρεθεί ελεύθερος. Ωραία πάσα και φάουλ από τον κουδάκι στον Τραγουσάρη. Συμπεριδόσεις στον Πάγκο Στέφος, το νούμερο 13 στο παρκέ. Και Αλεπάκης, έχει την εντύπωση για πρώτη φορά. Έχει τον Στέφος Βαγκοσάρης. Δώρας. Αλλά τρεις είναι άστοχος. Το Ξάρις. Το rebound και μία μακρινή πάσα θα βρει τον Καραμανόλη. Για τρεις Ρενίτσας είναι άστοχος, μαρκαρισμένο. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Ρωσένη. Σαντάς Ρενίτσας σου για τρεις και πάλι είναι άστοχος. Δεν κατάφερε το επιθετικό rebound του Ξάρις. Γιώργος. Θα χάσει την μπάλα. Μετά από παρέμβαση του Καραμανόλη. Κούσιος. Για τρεις είναι έστοχος αυτή τη φορά, 86-50. Μην πάσα ο Γούσιος θα κλέψει. Ο Τσελενίτσας είναι παραμόνα. Γούσιος πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, δεν καταφέρει να παραμεί 2 ακόμα πόντους. Τρέξει ένα μικρό προσωπικό σερί, 5-0. Προσωπικό, προσωπικό, ομαδικό. Αυτό ήταν μικρό, 5 πόντων θα κλέψει για μία ακόμα φορά. Πάρα ο Καραμανόλης. Ζελενίτσας. Για τρεις είναι άστοχος. Ο ίδιος είναι το rebound και πάλι για τρεις. Και πάλι άστοχος. Θα πάει στο rebound. Μελόρας. Το γήπεδο έχουν ανοίξει οι άμυνες. Περνάει στο σταματημένο τον... Μία είναι άστοχος ο... Μελόρας. Το χαλάρος οι δύο ομάδες όπως είναι λογικό. Μία σωστή από τον Ραγουσάρη και πάλι μπάλα από τον Καραμανόλη στον Ραγουσάρη για τρεις από την γωνία. Άστοχος, πάνω στο rebound. Καλιόρας, έχει σταμάτη το γήπεδο Καλιόρας, είναι άστοχος, Ραγουσάρης. Γρήγορο παιχνίδι πλέον. Άλλαξε πολλές φορές με τον Ασένη, σου για τρεις είναι εύστοχος ο Ζελενίτσας από την γωνία. 86-52 θα γίνει 89-52. Τώρα Ούσιος, ένα jump shoot με ταμπλό, είναι άστοχος. Μια στο rebound. Καραμανόλης για 3 και αυτός εύστοχος. 92
52 στο συν 40. Η Ερντόμερς. Πίστευτο παιχνίδι από τη γραμμή των 6.75, 17 στα 30, στα 49, διορθώνω τρίποντα. Για 3, δεν μπορείτε να απαντήσει ο Λεβάκης. Προσάρει σου για 3, στην κίνηση έχω τεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Ηλιόρας, το rebound. Στοχος για 3, νούμερο 13, είναι άστοχος. Ξερενίτσας, το rebound. Χαλαρώσει πάρα πολύ πλέον οι ομάδες. Για 3, άστοχος, Ξερενίτσας. Αμυντικό rebound, βούσχες. Είναι δεθεί ξεχασμένος, θα πάει ξεχάρτα την μπάλα. Είναι ελεύθερος, δεν. Ήδη για το καλάθι. Είναι μόνος στη γωνία, σου για 3. Με άστοχος. Ξερενίτσας. Στο rebound, Αχμίας. Για 3 πήρα τον Αρσένη, είναι άστοχος. Συμβάλλω στο rebound. Βρισκόμαστε στο πρώτο πυλώνα για το τελευταίο λεπτό της τέταρτης περίοδου. Στο 3 Βαξεβάνος, είναι άστοχος. 3 point fiesta το παιχνίδι στις τελευταίες φάσεις. Ψάχνουν τρίποντα οι παίκτες. Στο 3 Βαξεβάνος, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Πάρει την μπάλα Στέφος με το νούμερο 13. Στο κατεβάσει. Μόνος μέχρι μέσα το παιχνίδι έχει άρωμα NBA All-Star. Οι άμυνες δεν υπάρχουν καν πλέον. Ο Ψάρης. Ο Ψάρης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με 30 δευτερόλεπτα που μένουν. Αχμίας, όχι. Στέφος τελικά από το νούμερο 13. Αλεπάκης. Θα τα δούμε, τώρα αφήνουν για να δούμε. Αν θα σκοράρει. Στην 3. Η μπάλα μπήκε και βγήκε άστοχος. Πάρουν 10 ακόμα δευτερόλεπτα, για να δούμε. Στέφνουν το νούμερο 13, ζουν για 3. Άστοχος, 6 δευτερόλεπτα. Ζελενίτσας, υπάρχει 1,3 τρίποντο. Μπορεί να προλάβει, ζουν για 3, μετράει αμπί. Άστοχος. Άστοχος ο Αλεπάκης. Τελικό σκορ. Αν έμπαινε και αυτό από τον Κοξάρι, εντάξει, τι να λέγαμε πλέον. Τελικό σκορ λοιπόν σε ένα πάρα πολύ πληθωρικό παιχνίδι. 92-52. 92 πόντι. Ενεργητικό των Ερντόμερς σε μια πολύ καλή ομάδα της Master League, όπως είναι η Στεφανινά Τίμπερουλ, Στεφανινά Καλλιόρας Cup Team, το rebranding τους για το κύπελο. Στο Σούλ 40 λοιπόν, μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι είπαμε ότι είχαμε να πούμε τόσο εμείς, αλλά και πιο συγκεκριμένα, πιο σημαντικά οι παίκτες από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το οπτικό ακουστικό υλικό από την Γερμανία Τριαρχή, από όλους όσους συνεργάστηκαν, από όλο το staff, τους παίκτες από τους ρεφς. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια, να ακολουθείτε τα όνειρά σας, όλα αυτά τα κλισιά, αλλά πολύ σημαντικά να είστε όλοι καλά. Γεια σας.